Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επανήλθαμε εδώ, έχουμε να τα πούμε από χθες. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς την κρίσιμη και καθοριστική αναμέτρηση, την ώρα που οι πολίτες θα βρεθούν ενώπιον της κάλπης για να ρίξουν την ψήφο τους και να αποφασίσουν και ουσιαστικά και το πού θέλουν να πάνε, πού θέλουν να πάει η Ελλάδα την επόμενη μέρα των εκλογών, νομίζω ότι τα διλήμματα γίνονται όλο και πιο καθοριστικά, όλο και πιο λιτά, αλλά και πολύ μερικές φορές και ίσως και εκβιαστικά. Θα έχουμε εδώ πέρα, δίπλα μου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας, και ο Γιάννης Ραγκούτσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, στην Β' Περιφέρεια της Αθήνας επίσης με το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είναι στα χείλη πολλών. Δηλαδή, αν την επόμενη μέρα των εκλογών κρίνεται πραγματικά η τύχη της χώρας, αν κρίνεται η παραμονή μας ή η έξοδος μας από το ευρώ, ή αν όλα αυτά είναι απλά κάποια εκβιαστικά διλήμματα, απλά και μόνο για να μπορέσετε να συσπυρώσετε και εσείς την κομματική σας βάση, αλλά και να αποτρέψετε τους πολίτες από το να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα κατά του δικομματισμού. Κάτι το οποίο ακούγεται πολύ. Κύριε Μητσοτάκη. Αμφισβήτηση του. Δικοματισμού υπάρχει, είναι δεδομένη, καταγράφεται και δημοσκοπικά και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολίτες αποδίδουν ευθύνες και στα δύο μεγάλα κόμματα, κατά την άποψή μου περισσότερα στο ΠΑΣΟΚ, λιγότερα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στα δύο μεγάλα κόμματα για το γεγονός ότι οικοδομήθηκε ένα πελατειακό σύστημα τα τελευταία 30 χρόνια, το οποίο χρεοκόπησε μαζί με τη χώρα και την κοινωνία όμως. Άρα αυτό είναι δεδομένο ότι τα κόμματα θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις από τα ποσοστά τα οποία είχαν στις προηγούμενες εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως, το δίλημα ευρώ ή δραχμή, αν θέλετε, παραμονή ή όχι της Ελλάδος στην Ευρώπη, δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Και το λέω διότι ο κίνδυνος αποπομπής της χώρας από την Ευρωζώνη σε καμία περίπτωση δεν έχει αποτραπεί ακόμα. Το γεγονός δηλαδή ότι φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής τον περασμένο Νοέμβριο, υπογράψαμε ένα δεύτερο μνημόνιο για να κερδίσουμε χρόνο, δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα της χώρας έχει σε καμία περίπτωση λυθεί. Το πρόβλημα των δύο μεγάλων κομμάτων είναι αν θα μπορέσουν αξιόπιστα να πείσουν ότι αυτά αποτελούν, αν θέλετε. Εγώ μιλάω για λογαριασμό του δικού μου κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει, αν θέλετε, αξιόπιστα να διεκδικήσει τον ρόλο του κόμματος εκείνου το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει τη χώρα από την κρίση. Και εκεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η εκλογική δύναμη. Και εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε μια επιχειρηματολογία, ναι. Αλλά οι πολίτες θα κρίνουν τελικά. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό το οποίο είπατε, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά πρωτού επανέλθω σε εσάς, θέλω την άποψη του κυρίου Ραγκούση στο ερώτημα ότι μέχρι σήμερα, τα τελευταία δύο χρόνια, κύριε Ραγκούση, από το ΠΑΣΟΚ ακούμε εκβιαστικά διλήμματα. Πρέπει να ψηφίσουμε το μνημόνιο το πρώτο για να μην χρεοκοπήσουμε. Πρέπει να ψηφίσουμε το μνημόνιο το δεύτερο για να μην βγούμε από το ευρώ. Και τελικά διαπιστώνουμε ότι ούτε χρεοκοπία έχει αποτραπεί, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία και του κ. Βενιζέλα, αλλά ούτε και η έξοδος μας, η παραμονή μας μάλλον, στο ευρώ είναι δεδομένη. Κύριε Δημάδη, δύο σχόλια που θα μπορούσαν να συνθέσουν την απάντησή μου στο ερώτημα που μου κάνετε. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι, επειδή είπατε για διλήμματα εκβιαστικά τα οποία έχουν τεθεί από το ΠΑΣΟΚ τα 2,5 τελευταία χρόνια και κυρίως όχι από το ΠΑΣΟΚ, από την κυβέρνηση, ναι, μέλος της οποίας ήμουν και εγώ. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι, κύριε Δημάδη, δεν ξέρω αν κάνει εντύπωση αυτό που θα πω. Εγώ θα παρακαλούσα να μην κάνει καθόλου εντύπωση. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, είμαι σε ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο κλήθηκε σχεδόν όλες τις φορές να αποφασίσει μέσα σε ένα πλαίσιο ασφικτικού διλήμματος του ότι ή παίρνουμε αυτά τα μέτρα ή χρεοκοπούμε. Ή παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις και αλλιώς οι Γερμανοί ενεργοποιούν το Plan B. Σωστό. Εξόδου της Ελλάδας από την Γερμανία. Άρα αυτό που εμείς έχουμε μεταφέρει ως κυβέρνηση, θέλω να σας πω ότι δεν ήταν κάτι τεχνητό, δεν ήταν κάτι ένα παραμύθι, δεν ήταν κάτι κατασκευασμένο. Ήταν ένα ασφικτικό δίλημα υπό το οποίο κληθήκαμε, σας το υπογράφω αυτό και αυτή είναι το προσωπικό μου βίωμα, να λειτουργήσουμε ως μέλη της κυβέρνησης από τον Οκτώβριο του 2009 και μετά. Σήμερα όμως τα διλήμματα αυτά επανέρχονται. Επανέρχονται, ναι, αυτοί οι εκβιασμοί προς την ελληνική κοινωνία. Δεν κοινωνία. Είναι εκβιασμοί. Και το λέω εκβιασμοί δεν με είναι την γλώσσα που μιλάει ο απλός, ναι, πολίτης, ναι, που σας παρακολουθεί. Εγώ να σας πω λοιπόν τη γνώμη μου σε αυτό, γιατί ήταν ένα σκέλος ερώτηση που κάνει και στον κύριο Μητσοτάκη προηγουμένως. Το ξέρουμε όλοι το γνωστό γνωμικό με τον βοσκό που φωνάζει ότι έρχεται ο λύκος, έρχεται ο λύκος, και ξέρουμε επίσης και την κατάληξη. Νομίζω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να ζήσουμε ακριβώς αυτό. Είναι αλήθεια το πολιτικό σύστημα, τελείως αυθαίρετα, στο παρελθόν έχει μιλήσει πολλές φορές για κρίσιμες εκλογές, για κινδύνους που διατρέχει η χώρα. Και είναι αλήθεια ότι όταν επαναλαμβάνεις τέτοιου τύπου ρητορική, κινδυνεύεις να θεωρηθείς ότι λες μία από τα ίδια. Ελάτε όμως τώρα που είναι πραγματικότητα. Αυτό το οποίο όμως. Δηλαδή. Ναι. Έχουμε κρατήσει τη χώρα όρθια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πετύχει αυτό να μονιμοποιηθεί. Άρα πράγματι μετά τις εκλογές υπάρχει περίπτωση, αν αυτό που εγώ προσωπικά θα το βάλω στην κουβέντα,
το μέτωπο της δραχμής, το πολιτικό μέτωπο της δραχμής που έχει συγκροτηθεί μέσα από οτιδήποτε αυτή τη στιγμή ισχυρίζεται, όπως εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, είτε ο κύριος Καμένος, είτε η Χρυσή Αυγή, είτε ο κύριος Τσίπρας, είτε η κυρία Παπαρίγα, είτε ένα κομμάτι του κύριου Κουβέλη. Αν αυτό το πολιτικό μέτωπο επικρατήσει με βάση την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, ωραία, ναι, δεν είναι δεδομένη η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ξέρετε, κύριε Ραγκούζου και κύριε Μητσοτάκη, τι διαπιστώνω εγώ που σας παρακολουθώ και παρακολουθώ όχι μόνο τη δική σας επιχειρηματολογία, αλλά και την επιχειρηματολογία άλλων εκπροσώπων των κομμάτων σας, είναι ότι στις εκλογές αυτές το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία εμφανίζονται να είναι συντεταγμένα σε ένα μέτωπο κατά της δραχμής, αλλά εμφανίζονται να μιλούν την ίδια γλώσσα, να μιλούν με την ίδια πολιτική ρητορική και την ίδια πολιτική επιχειρηματολογία, σαν να είστε ένα κόμμα. Αυτό πόσο άνετα και πόσο βολικά σας φαίνεται. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος και νομίζω ότι γίνεται και μια συνειδητή προσπάθεια από τα λεγόμενα αντιμνημονιακά κόμματα να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι είτε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία είτε ψηφίστε ΠΑΣΟΚ είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Τι διαφορετικό υπάρχει. Θα σας πω. Μετά τις εκλογές, λίγο πολύ αυτοί νομοτελειακά θα συγκυβερνήσουν. Κατά συνέπεια, επιλέξτε κάτι διαφορετικό που είναι, αν θέλετε, το αντιμνημονιακό μπλοκ. Τι διαφορετικό υπάρχει. Θα σας πω πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι και δεν έχει τόσο νόημα να κάνουμε τώρα ιστορική αναδρομή για το πώς φτάσαμε στο πρώτο, στο δεύτερο μνημόνιο. Οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Αλλά αξίζει να επισημάνουμε το γεγονός ότι το δεύτερο μνημόνιο ήταν τόσο ασφικτικό και τόσο περιοριστικό, επειδή μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές σημαντικές που θα βελτίωναν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και θα έδιναν επιτέλους αέρα ελευθερίας στην ιδιωτική οικονομία δεν έγιναν. Άρα το ζητούμενο είναι, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ποιος μπορεί να φέρει την ανάπτυξη, για την οποία πια όλοι μιλάνε. Σας θυμίζω ότι και στην Ευρώπη η συζήτηση, λίγο πολύ όχι μόνο από την κεντροαριστερά, αλλά και από την κεντροδεξιά, είναι πια πάρα πολύ ξεκάθαρη. Λιτότητα χωρίς ανάπτυξη δεν οδηγεί πουθενά. Άρα το ζητούμενο είναι αυτή την ανάπτυξη, ποιο κόμμα είναι πιο κατάλληλο να την φέρει και ποιο κόμμα είναι πιο κατάλληλο να συζητήσει και με την Τρόικα προϋποθέσεις ανάπτυξης. Όπως παραδείγματος χάρη η μείωση των φορολογικών στελεστών. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι είμαστε πολύ πιο κατάλληλοι να το κάνουμε από το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να συμφωνούμε στον ίδιο στόχο. Διότι στο στόχο της ανάπτυξης δεν διαφωνεί κανείς. Μέχρι και το ΚΚΕ μπορεί να σας πει ότι θέλει ανάπτυξη. Άρα μπορούμε σε κάποιους κεντρικούς στόχους να συμφωνούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε κατά ανάγκη τα ίδια μέσα, τις ίδιες δυνατότητες, τους ίδιους ανθρώπους για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Εγώ θα έλεγα ότι στο μέτωπο της ανάπτυξης το ΠΑΣΟΚ δοκιμάστηκε και στο μέτωπο αυτό απέτυχε. Εντάξει, κύριε Μητσοτάκη, και εσείς ήσασταν κυβέρνηση επί 7 χρόνια και σας βαραίνουν τα ίδια λάθη, 5,5 χρόνια, σας βαραίνουν πολλά λάθη και για το πολιτικό σύστημα και για τον τρόπο με τον οποίο κάνατε αυτή τη λεγόμενη διαχείριση της ανάπτυξης και της οικονομίας. Αυτή η ερώτηση γίνεται συνέχεια, αλλά θα σας απαντήσω πριν μιλήσει και ο κύριος Ραγκούζος, ότι εμείς τη βάσανο της λαϊκής ετοιμιγωρίας την υποστήκαμε με τρόπο εκοφαντικό για τα δεδομένα εκείνης της εποχής του 2009. Και οι πολίτες μας τιμώρησαν με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο. Μπορεί να μου πείτε, πίστεψαν το ΠΑΣΟΚ και τα λεφτά υπάρχουν. Ενδεχομένως ναι, αλλά σίγουρα η ψήφος του 9 ήταν και μια τιμωρία για αυτό το οποίο δεν έκανε η Δημοκρατία. Εσείς, κύριε Ραγκούζη, αυτή τη στιγμή είστε έτοιμοι, όπως λέτε, ως ΠΑΣΟΚ να ανοίξετε την πόρτα της συνεργασίας, κυρίως προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η δύναμη που είστε πιο κοντά σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αντιλήψεις για το μέλλον της χώρας. Στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Θεωρείτε ότι το πείραμα αυτό πέτυχε τους προηγούμενους μήνες και πρέπει να επαναληφθεί? Κοιτάξτε, κύριε Δημάδη, το πείραμα αυτό είχε σίγουρα επιτυχίες, είχε και αρνητικές στιγμές. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ πολύ κακή στιγμή για την κυβέρνηση Παπαδήμου όλη την πρωτοβουλία Βορύδη με το γνωστό ρουσφετολογικό νομοσχέδιο για τα ταξί, μέσα στο οποίο ενσωματώθηκαν ένα σωρό τροπολογίες της ντροπής τελευταία στιγμή, που έκαναν και εμένα και, αν θυμάμαι καλά, και τον κύριο Μητσοτάκη να απέχουμε από ψηφοφορίες και να μην ψηφίζουμε για την τροπολογία για τα οικονομικά των κομμάτων κλπ. Αλλά είχε και καλές στιγμές. Κοιτάξτε τώρα τι θέλω να σας πω εγώ. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Η Ελλάδα έχει ένα σωρό οικονομικά προβλήματα, τα οποία πασχίζει ο ελληνικός λαός, θυσιάζοντας πολύ μεγάλο κομμάτι του ιδιωτικού του επίπεδου να τα ξεπεράσουμε. Υπάρχει κίνδυνος μπροστά μας, δίπλα στα οικονομικά προβλήματα της χώρας, να προστεθεί ένας παράγων που ομιγέννητο, αν προστεθεί, κύριε Δημάδη, εγώ πιστεύω ότι όχι για ανάπτυξη δεν θα μπορούμε να μιλούμε, αλλά θα κινδυνεύουμε πραγματικά να ζήσουμε κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Δηλαδή να πάνε χαμένα αυτά τα 2,5 τελευταία χρόνια. Κύριε Ραγκούση και κύριε να σας το πω ποιο είναι αυτό. Δεν σας το πω. Να σας πω. Αν δεν ψηφιστείτε εσείς τα δύο κόμματα, για ποιο λόγο θεωρείτε κίνδυνο το να ψηφίσουν πολίτες κόμματα καινούργια, μικρότερα, αριστερά,
Να ολοκληρώσω λίγο, σας παρακαλώ, να απαντήσουμε, γιατί δεν είπα το ουσιαστικό που ήθελα να πω. Και εγώ νομίζω ότι ούτε έχω ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε εγώ έχω πει ποτέ ότι ή εμείς ψηφιζόμαστε ή το τέλος. Δεν τα έχουμε πει ποτέ αυτά τα πράγματα. Δεν τα πιστεύουμε. Είναι σαφώς η επιχειρηματολογία των δύο μεγάλων κομμάτων που έχει την κατεύθυνση. Όχι, όχι. Να σας πω ποιο είναι για μένα ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι η κυβερνησιακή πολιτική κρίση. Λοιπόν, με τον κύριο Μητσοτάκη δεν έχω κάνει τη συζήτηση. Έκανα όμως προηγουμένως με τον εκπρόσωπο του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, τον κύριο Μιχελάκη, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ, εγώ θεωρώ ότι εξήγηλε την ακυβερνησία στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποκλείεται να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Ρητός το και κατηγορηματικός το είπε πριν από λίγο σε τηλεοπτικό σταθμό. Ότι δεν θα ζητούσε ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης από κόμματα όπως είναι η Χρυσή Αυγή και δεν πρόκειται να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τον κύριο Καμένο και άλλα κόμματα. Αυτά όλα, κύριε Δημάδη, για μένα σε ένα συμπέρασμα οδηγούν. Ότι υπάρχει στρατηγική της πολιτικής κρίσης και της ακυβερνησίας, γιατί δεν μπορώ αλλιώς να εξηγήσω ότι μπορεί να θέλουμε ανάπτυξη, μπορεί να θέλουμε ο τόπος να πάει μπροστά, να μην αντιλαμβανόμαστε ότι ο ελληνικός λαός έχει απορρίψει τη λογική της αυτοδυναμίας των μεγάλων κομμάτων και να φτάνουμε να λέμε ότι εγώ θέλω μια συνεργασία, αλλά απορρίπτω τον ένα, απορρίπτω τον άλλο, απορρίπτω τον τρίτο. Αυτά όλα σε ένα μόνο μπορεί να οδηγήσουν. Εσείς ζείτε στις ΗΠΑ να ξαναγεμίσουμε το διεθνή τύπο με πρωτοσέλιδα, ακυβέρνητο καράβι Ελλάδα, πολιτική κρίση στην Ελλάδα, πολιτική αστάθεια. Τότε αυτοί που δειλά-δειλά άρχισαν να ξανάρχονται για να επενδύουν ή σκέφτηκαν να επενδύσουν στην Ελλάδα θα εξαφανιστούν μια και καλή. Και άρα η συζήτηση για την ανάπτυξη θα τελειώσει πριν καν ξεκινήσει. Να ξεκαθαρίσω κάτι γι' αυτό όμως. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε κάτι. Το Σύνταγμα είναι πάρα πολύ σαφές. Τι γίνεται σε περίπτωση που το πρώτο κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία. Εμείς αγωνιζόμαστε για την αυτοδυναμία για λόγους που έχουμε εξηγήσει. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρχει αυτοδυναμία την επόμενη μέρα. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Και οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, η οποία θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Θέτει λοιπόν ένα πλαίσιο, αν θέλετε, προγραμματικών συμφωνιών. Άμα μπορεί να την πετύχει, έχει καλώς. Αν δεν την μπορεί, πάμε στη δεύτερη ή τρίτη εντολή. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν πάμε στη δεύτερη και στην τρίτη εντολή, χωρίς το πρώτο κόμμα, η κυβέρνηση σήμερα στην Ελλάδα δεν μπορεί να σχηματιστεί. Κατά συνέπεια, εγώ δεν θα ήθελα σε κάποια περίπτωση να προεξοφληθεί ότι η Νέα Δημοκρατία νομοτελειακά θα οδηγήσει τον τόπο σε άλλες εκλογές. Ούτε το έχουμε πει αυτό και ούτε και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Για να σας πω και την δικιά μου τελείως ξεκάθαρη και προσωπική άποψη. Αλλά ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση θα έχει υπερδιπλάσιο αριθμό εδρών από το ΠΑΣΟΚ και εκ των πραγμάτων θα είναι ο καθοριστής του πολιτικού παιχνιδιού, αυτό είναι δεδομένο. Και όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία, τόσο πιο δυνατά θα μπορεί να θέσει τους δικούς της όρους την επόμενη μέρα. Πάντως, κύριε Ραγκούση, επιτρέψτε μου, όλα αυτά λιγάκι το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον την επόμενη μέρα ακούγονται λιγάκι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Το να λέει ο κ. Μητσοτάκης δεν το είπε. Αν λέει όμως η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Μιχαλάκης αποκλείουν τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι θέμα. Είναι μείζον πολιτικό θέμα. Είναι μείζον πολιτικό θέμα, αλλά προτού πάμε να σχολιάσουμε αυτό, εγώ θεωρώ άλλο ακόμα πιο μείζον θέμα για τους πολίτες πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 6ης Μαΐου, είναι για ποιο λόγο να ψηφίσουν τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία μας έφεραν, όπως λένε η πλειοψηφία των πολιτών, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Είστε εκπρόσωποι των δύο μεγαλύτερων κομμάτων και θέλω να μου πείτε πόσο βολικά ή πόσο άβολα νιώθετε να εκπροσωπείτε δύο κόμματα τα οποία έχουν ταυτιστεί με το πολιτικό και κομματικό σύστημα της χώρας τα τελευταία 20-30 χρόνια και είναι αυτά τα οποία κυβέρνησαν τον τόπο και σήμερα έρχεστε στους πολίτες και τι τους λέτε, ότι ψηφίστε εμάς και πάλι εμάς τα δύο μεγάλα κόμματα, όχι σαν προσωπικότητες, αλλά σαν πολιτικούς σχηματισμούς για να σας βγάλουμε από την κρίση στην οποία εμείς ουσιαστικά σας φέραμε. Γιατί δεν σας έφερε, δεν μας έφερε στην κρίση, νομίζω, ούτε η αριστερά, ούτε το κόμμα, κάποιο κόμμα το οποίο είναι νεοσυσταθέν τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Τι λέτε, τι απαντάτε στην κριτική αυτή, κύριε Μητσοτάκη. Να σας απαντήσω πρώτος εγώ. Καταρχάς. Αρκεί να απαντήσω, με συγχωρείτε, και εγώ στο ίδιο ακριβώς ερώτημα. Σας παρακαλώ, μην μας αλλάξετε. Καταρχάς, ο καθένας επιμερίζει την ευθύνη όπως πιστεύει. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ευθύνη επιμερίζεται 50-50, αλλά αυτό θα το κρίνουν οι τηλεθεατές μας, μάλλον όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ακράδαντα, κύριε Δημάδη, ότι τα δύο. Να μιλήσω για την Νέα Δημοκρατία, ότι για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία αξιόπιστα να διεκδικήσει, αν θέλετε, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές, πρέπει να πείσει και η ίδια ότι έχει αλλάξει και ότι έχει ενδεχομένως πάρει το μάθημα του παρελθόντος και ότι είναι διατεθειμένη να δει τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία.
Ξέρετε ότι και εγώ είχα πριν από ένα χρόνο καταθέσει ένα πλαίσιο αρκετά τολμηρών προτάσεων για την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος. Τότε ακόμα η Νέα Δημοκρατία ήταν αρκετά διστακτική να δεχτεί πράγματα τα οποία είχα προτείνει. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι τώρα αυτές οι προτάσεις που είχα καταθέσει και για τα ζητήματα των προνομίων των βουλευτών και για τα ζητήματα του αριθμού των βουλευτών και της βουλευτικής ασυλίας και της νόμου υπερευθύνησης υπουργών και του πόθεν έσχεσης. Όχι προσωπικό πια. Εγώ τα είπα πρώτος. Τα είπα πρώτος και τα έκανα και πράξη όσα μπορούσα. Αλλά τώρα πια και η Νέα Δημοκρατία έχει οθετήσει αυτή την ατζέντα. Θα μου πείτε, θα έπρεπε να το κάνει νωρίτερα, προφανώς και αυτό και τα είχα πει. Αλλά έστω και με καθυστέρηση και η Νέα Δημοκρατία έρχεται και λέει ότι ναι, χρειαζόμαστε τολμηρές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, ενδεχομένως μέχρι και προτάσεις να συζητηθούν, να συμβίβαστε στο βουλευτή υπουργού, να δείξουμε πραγματικά ότι το σύστημα και τα κόμματα εξουσίας αλλάζουν. Για μένα αυτό είναι αναγκαία, όχι ικανή, αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας. Ο μόνος τρόπος να πείσουν τα μεγάλα κόμματα, τα οποία ο κόσμος τα θεωρεί υπεύθυνα ότι μπορούν και δικαιούνται άλλη μια τύχη, είναι να πείσουν ότι πραγματικά πήραν το μήνυμα και πραγματικά άλλαξαν. Δικαιούνται δηλαδή άλλη μια ευκαιρία αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Μην χάνεστε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Σε τρεις μέρες απλά έχουμε εκλογές. Απλά αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι οφείλουμε να εξηγήσουμε και στους πολίτες ότι πολύ ωραία. Εμείς, μια δημοκρατία αυτή είναι, με τα καλά της, με τα στραβά της, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Εάν δεν ψηφιστεί, ας έχουν αίσθηση οι πολίτες του τι θα σημαίνει να υπάρχει, ας το πούμε, μια αντιμνημονιακή πλειοψηφία στη Βουλή την επόμενη μέρα. Διότι μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδέν σφάλμα αναγνωρίζεται. Και επειδή εγώ έχω προσωπική άποψη και πιστεύω ότι αυτό θα ισοδυναμεί με την απόλυτη κατάρρευση και βαλκανοποίηση της χώρας, αγωνίζομαι για να το αποτρέψω. Το αν θα πείσω ή όχι, θα το κρίνουν, θα το δούμε την. Τον θα πείσουμε, μάλλον, ως Νέα Δημοκρατία. Μην χάνεστε, θα το δούμε την Κυριακή. Κύριε Ραγκούση, έχετε την ίδια επιχειρηματολογία στην ερώτηση που σας έκανα. Έχω την εξής απάντηση, κύριε Δημάτη. Πρώτον, ότι εγώ αισθάνομαι πράγματι άβολα για όλα όσα έγιναν στην Ελλάδα πριν το 2009. Εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ευθύνη έχει η διακυβέρνηση Καραμαλή τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά προφανώς ευθύνη έχουν και οι κυβερνήσεις του Πασόκ πριν από το 2004. Αισθάνομαι άβολα γιατί πράγματι οτιδήποτε συνέβη πριν από το 2009 είναι αυτό το οποίο μας οδήγησε στην υπερχρέωση και άρα στην πραγματικότητα στη χρεοκοπία αυτής της χώρας. Δεύτερον, παραμένω στο Πασόκ όχι για να μείνει το Πασόκ όπως έχει, αλλά για το Πασόκ για να αλλάξει. Και τρίτον και σημαντικότερο, εγώ θα σας έλεγα, κύριε Δημάτη, αύριο το πρωί να αφαιρέσουμε το Πασό και τη Δημοκρατική Παράταξη από το πολιτικό χάρτη της χώρας και να δούμε τι μένει. Να δούμε ότι θα μείνει η Χρυσή Αυγή, ο κύριος Καμένος, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Παπαρίγα και ο κύριος Κουβέλης, που πια δυστυχώς ταυτίζεται και αυτός με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Παπαρίγα. Εάν αφαιρέσουμε από αυτή την εξίσωση μία δύναμη σαν το Πασόκ, γιατί από ό,τι κατάλαβα το ερώτημά σας κάπου εκεί πήγαινε, εγώ νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα λέγαμε να γυρίσει πίσω. Γιατί η εξίσωση που θέλει η χώρα να έχει ευρωπαϊκή προοπτική, η χώρα να προχωρήσει το δρόμο των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων και η χώρα να προστατεύσει τις θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός τα 2,5 τελευταία χρόνια είναι μια εξίσωση που δεν βγαίνει χωρίς το Πασόκ. Προφανώς δεν υπάρχει πια η θεωρία της αυτοδυναμίας του Πασόκ, κατά τη γνώμη μου, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σε ένα σχήμα συνεργασίας, η ιδέα ότι αυτό μπορεί να στηθεί χωρίς το Πασόκ είναι μια ιδέα που μας οδηγεί στο πολιτικό μέτωπο της δραχμής, κύριε Δημάτη. Ωραία, κύριε Ραγκούση, όμως έχω το εξής ερώτημα. Ότι για ποιο λόγο και πάλι να σας ψηφίσει ένας πολίτης, να ψηφίσει Πασόκ ένας πολίτης, από τη στιγμή που και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, και το ίδιο ερώτημα είναι και για εσάς, κύριε Μητσοτάκη, θα εφαρμόσει ένα μνημόνιο το οποίο είναι προκαθορισμένο. Και τέλος πάντων, και εσείς στο Πασόκ, κύριε Ραγκούση, δεν μας έχετε δώσει και δείγματα ότι μπορείτε να αλλάξετε τους όρους του μνημονίου και να διαπραγματευτείτε προς μια καλύτερη κατεύθυνση των όρων αυτών. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση περί μνημονίου και όχι μνημονίου είναι μια συζήτηση που νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πρόοδο στη χώρα. Ήμασταν οι μόνοι που το πήραμε στην πλάτη μας στην πρώτη φάση. Προσήλθε και ο κύριος Σαμαράς αλλάζοντας 180 μοίρες. Προφανώς με πάρα πολλά λάθη. Τα οποία όμως είναι και ιστορικά λάθη. Τα οποία όμως είναι λάθη που κάνανε οι πυροσβέστες για να σβήσουν μια φωτιά που βάλανε οι εμπριστές πριν το 2009, κύριε Δημάτη. Και ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα ταυτίσει τους πυροσβέστες μετά το 9 που πήραν μια υπερχρεωμένη χώρα και κάναν τα δύνατα δυνατά, ακόμη και θυσιάζοντας πολιτικά τον εαυτό τους για να μείνει ένας τόπος όρθιος, με τις ευθύνες που έχουν οι εμπριστές πριν από το 9 που κάψαν αυτόν τον τόπο. Πάντως βλέπω και πάλι αυτό το πινκ-πονκ. Αλληλοεπίρρηψης ευθυνών. Δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ βάζω και το Πασόκ πριν το 9. Συγγνώμη, κύριε Μητσοτάκη. Δεν βάζω μόνο Νέα Δημοκρατία. Γιατί ξέρετε, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο άχαρο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουμε τους πολίτες να επιμερίσουν τις ευθύνες όπως αυτοί κρίνουν ότι είναι το πιο σωστό. Εμένα με ενδιαφέρει να κοιτάω μπροστά. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πείσω τους πολίτες ότι υπάρχει μια πραγματική επιλογή μεταξύ Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Μιας και το θέτετε το δίλημα σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, διότι αν κάποιος είναι αποφασισμένος να ψηφίσει κάτι διαφορετικό, θα το κάνει. Αλλά με ρωτάτε γιατί
το ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσετε σε εμάς δεν είναι μόνο γιατί Πασόκ και Νουδού και όχι τα άλλα κόμματα, είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία και όχι Πασόκ. Εγώ αυτό δεν θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα το έχουν στα χέρια τους οι πολίτες, διότι θα σας πω πολύ απλά αυτό το οποίο πιστεύουν οι περισσότεροι είναι ότι και οι δύο δεν έχετε κάτι το διαφορετικό να προτείνετε, ούτε έχετε κάποια αποδείξη, κάποια άλλου είδους διαχείριση των πραγμάτων την οποία κάνετε. Προφανώς και διαφωνώ. Αλλιώς θα προτείναμε συγχωνεύσεις. Νομίζω ότι βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατεύθυνση. Όχι, και θα σας πω το γιατί. Ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν προχώρησαν διαφορετικές αλλαγές στο ευρύτερο δημόσιο, κατά την άποψή μου, κύριε Δημάτη, τα τελευταία χρόνια ήταν επειδή το Πασόκ είχε πάρα πολύ βαθιές ρίζες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ρίζες οι οποίες προήλθαν από τη δεκαετία του 80. Για να είμαι πάρα πολύ σαφής. Λοιπόν, και αυτές οι ρίζες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν του επέτρεψαν και να ήθελε να κάνει ουσιαστικά τίποτα, να περιορίσει το κράτος. Εμείς αυτές τις ρίζες δεν τις έχουμε. Εμείς είμαστε πολύ πιο κοντά στην, αν θέλετε, λογική της ιδιωτικής οικονομίας. Είμαστε πολύ πιο κοντά στην απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας, της έννοιας της καινοτομίας, έννοιας που λείπουν δυστυχώς από την Ελλάδα. Είναι λίγο γενικό λόγο όλα αυτά, κύριε Μητσοτάκη, διότι τα ίδια θα πει και ο κύριος Ραβούλης. Όχι, μα γιατί να τα πει. Είναι τα ίδια. Όχι, μισό λεπτό. Αρκεί να μου δώσετε το λόγο. Και να πει και πάμε στον κύριο Ραβούλη. Το ερώτημα δεν είναι τι θα πει, το θέμα είναι τι μπορεί να υποστηρίξει. Το Πασόκ έχει ένα ιστορικό αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και το ιστορικό είναι ότι δυστυχώς το μεγάλο και αδιφάγο κράτος δεν μίκρινε εκ των ημερών. Σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκη. Ήμουν ο εισηγητής του νόμου για την απόλυτη αξιοκρατία στις προσλήψεις και την πάυση των ζωσφετολογικών stage. Ο κύριος Σαμαράς, η πρώτη του πολιτική απόφαση ήταν να δώσει εντολή στην κοινοβουλευτική του ομάδα να μου καταψηφίσει αυτό το νόμο. Ήμουν ο εισηγητής του νόμου για την αξιοκρατία στις προαγωγές. Ήμουν αυτός που αύξησα τις ώρες εργασίας μετά την κυβέρνηση Ράλη στο δημόσιο από 37,5 40 ώρες. Αν ο κύριος Μητσοτάκης και μερικοί άλλοι βουλευτές δεν αντιδρούσαν, ο επίσημος εκπρόσωπος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που τώρα με τον κύριο Καμένο, ο κύριο Ζωής, είχε εξαγγείλει την καταψήφιση εκ μέρους του κύριου Σαμαρά. Τη αύξηση των ωρών εργασίας. Αυτές είναι μεγάλες διαφορετικές. Ναι. Κάναμε τον Καλλικράτη που κλείσαμε 4.500 δημοτικές επιχειρήσεις και 700 δήμους. Καταψήφισε ο κύριος Σαμαράς. Κάναμε τη διάβγεια και είμαι βέβαιος ότι είναι από τα πρώτα θέματα που θα ήθελα να καταργήσει ο κύριος Σαμαράς. Σε καμία περίπτωση. Το εύκολο το τελευταίο, τα προηγούμενα όμως δεν τα αφισβητείτε. Θα σας απαντήσει κατά εγώ. Λοιπόν, προσέξτε όμως κύριε Δημάρη κάτι που ήθελα να πω. Γιατί είχατε κάτι πει προηγουμένως στις ερωτήσεις σας, το οποίο εμένα με βρίσκει αντίθετο. Λοιπόν, παραλάβαμε μια οικονομία το 2009 που είχε πρωτογενές έλλειμμα, κύριε Δημάδη, 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση Καραμαλή το 2009 ξόδεψε 24 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν είχε να ξοδέψει. Το πρώτο τρίμηνο χτες ανακοινώθηκαν αποτελέσματα, κύριε Δημάδη. Η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν μπορεί να μιλάμε και να λέμε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, ιδίως μετά το 9 η προσπάθεια που κάναμε εμείς, ναι, κύριε, πήγε χαμένη. Γιατί με τι κόστος όμως. Με τι κόστος το πετύχατε αυτό. Προηγουμένως δεν είπατε αυτό. Προηγουμένως η μικρομεσαία και μεσαία τάξη. Και κυρίως ο συνεπής φορολογούμενος και όχι ο συνεπής. Συμφωνώ σε όλα όσα λέτε. Εξαιτίας του πολιτικού κατεστημένου της μεταπολίτευσης που κυβερνώντας πριν το 9 χρεοκόπησε την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή όμως η Ελλάδα είναι όρθια και έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα οι κόπικοι θυσίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάει χαμένες, κύριε Δημάτη. Η Ελλάδα μπορεί να περηφανεύεται και αυτός ο λαός που πόνεσε για να το πετύχουμε αυτό, χάρη στον οποίο το πετύχαμε αυτό, ότι επιτέλους αυτή τη φορά οι θυσίες και οι κόποι δεν πήγαν χαμένοι. Μπορούν να πάνε χαμένοι αν έρθει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τα τεινάξει όλα στον αέρα. Θυσίες και κόποι πάντως, κύριε Ραγκούση, οι οποίες προήλθαν μόνο από αυτούς οι οποίοι μπορούσαν πραγματικά να. Εξαίρεση έγινε από το νομοσχέδιο Βορύδη Σαμαρά να εξαιρεθούν οι μαντράδες και να μην πληρώνουν φόρο για τα ταξί. Τελευταία στιγμή πριν κλείσει η Βουλή. Από όλες τις επιχειρήσεις υπερφορολογήθηκαν κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το οποίο σήμερα, κύριε Ραγκούση, προκαλεί πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία είναι το γεγονός ότι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα προήλθε πρωτίστως από φορολογία και αυτή η φορολογία δεν επιμερίθηκε δίκαια λόγω της παντελούς ανικανότητας του κράτους, δεν θα πω δικού σας, δικού μας, αλλά του κράτους συνολικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο θετικό είναι, ματώνοντας όμως πάρα πολύ ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και αφήνοντας πολλούς άλλους στο απειρόβλητο. Λέω λοιπόν ότι αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι, γιατί να μην διαφωνούμε και έτσι. Συμφωνείτε σε πολλά. Όχι. Εγώ αυτό διαπιστώνω. Σε αυτό το συγκεκριμένο όμως επιμένω πάρα πολύ. Τα περιθώρια. Την επόμενη μέρα να ξανασυζητήσουμε με την Τρόικα. Πτυχές του μνημονίου υπάρχουν. Αλλά εκ των πραγμάτων τα πυρομαχικά μας είναι περιορισμένα. Το ένα μέτωπο το οποίο πρέπει να ξανασυζητήσουμε, πάση θυσία, είναι το μέτωπο της φορολογίας. Δεν αντέχει η οικονομία αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές, δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δεν δίνουν αναξεκαιώθηση στην καλά οικονομία. Καλά, αυτά. Εσείς συμφωνείτε με τις εξαγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς ή τις θεωρείτε λιγάκι έολες, παροχές, ουτοπικές.
εξαγγελίες, διότι είναι εξαγγελίες και δεν είναι δεσμεύσεις μόνο. Απλά, διότι, για ποιο λόγο το λέω αυτό, θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε εσείς με ένα κόμμα και έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι εμείς θα μειώσουμε την ανεργία στο μισό μέσα σε 3 χρόνια, ότι θα πούμε όχι και δεν θα, επιβάλλουμε άλλους φόρους, αν τα θεωρείτε όλα αυτά πιστικά για τον μέσο Έλληνα, που έχει βέβαια και την πρώτερη πολύ κακή εμπειρία από, από τα όσα έταζε το Πασόκ το 2009. Ναι, να πούμε ότι δεν έχουμε σκοπό να μειώσουμε την ανεργία. Σκοπό έχει ο καθένας όμως, κύριε Μητσοτάκη. Άλλο όμως είναι ο σκοπός και άλλο είναι η δέσμευση ότι θα τη μειώσω την ανεργία. Η δέσμευση για μείωση της ανεργίας δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί η ανεργία είναι κάτι που εξαρτάται από άλλους παραμέτρους. Αλλά δεν είναι δέσμευση. Δεσμεύεται κανείς ότι θα μειώσει. Λέμε ότι θέλουμε, πιστεύουμε ότι το πρόγραμμά μας, εάν εφαρμοστεί και πάρει μπροστά η μηχανή της ανάπτυξης, και δεν το πιστεύουμε μόνο εμείς, να σας παραπέμψω σε πολύ έγκριτες μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει από ανεξάρτητους οίκους, που περιγράφουν την αναπτυξιακή δυναμική που έχει η ελληνική οικονομία, πιστεύουμε ότι αν κάνουμε αυτό που θέλουμε, μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία. Πιστεύετε, κύριε Ραγκούση, δεν πιστεύετε. Δέσμευση, δέσμευση. Τώρα, μισό λεπτό, να είμαστε σοβαροί. Για την πολιτική του. Κανείς δεν μπορεί να δεσμευθεί για μείωση της ανεργίας. Έναν στόχο θέτουμε και θα κρυθούμε βέβαια και εμείς σε βάθος χρόνου για το αν μπορούμε να τον πετύχουμε. Κύριε Λαγκούση, ακούω πολύ να μιλάτε για στόχους. Δεν ακούω να μιλάτε για τους τρόπους με τους οποίους θα τους πετύχετε. Τους στόχους αυτούς, κύριε Μητσοτάκη. Αφορά το ίδιο, το ερώτημα αυτό αφορά και εσάς. Εγώ καταρχάς, κύριε Δημάτη, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω, ελπίζω να μην έκανα ζημιά εδώ και να έχουμε ήχο ακόμη. Λοιπόν, εγώ καταρχάς θέλω να σας πω κάτι για το θεωρώ πολύ σημαντικό για τον τόπο. Εγώ διαφωνώ με τη λογική όχι του κύριου Μητσοτάκη, αυτή είναι μια λογική η οποία προέρχεται πολλές φορές και από δικούς μου συναδέλφους. Ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε με την Τρόικα, ότι ό,τι μας πει η Τρόικα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση. Εγώ θέλω να γίνει στον τόπο ότι είναι σωστό και δεν θέλω αυτό που είναι σωστό να μου το επιβάλλει η Τρόικα για να το κάνω. Το απεχθάνομαι, εξοργίζομαι, αρνούμαι, αντιστέκομαι. Ό,τι είναι σωστό για τον τόπο να γίνει. Και επειδή μιλάτε για μνημόνιο και ξανά μνημόνιο και λένε και αντιμνημονιακές δυνάμεις να τελειώνουν από το μνημόνιο. Λοιπόν, το μνημόνιο είναι ένα πράγμα, κύριε Δημάτη. Ένα πράγμα είναι το μνημόνιο και όλα τα άλλα είναι η αυταπάτη, η μύθη και τα ψέματα των λαϊκιστών και των δημαγωγών στον τόπο. Το μνημόνιο ποιο είναι, ένα πράγμα, ποιο είναι αυτό, ότι δεν μπορεί αυτός ο τόπος άλλο να ξοδεύει περισσότερα από αυτά που εισπράττει. Δεν είναι μόνο αυτό το μνημόνιο. Αυτό είναι η ουσία, είναι ο πυρήνας. Εσείς, κύριε Ραγκούση, δεν εφαρμόζετε όλα τα άλλα, κύριε Δημάδη, όλα τα άλλα που συνοδεύουν και περικλείουν αυτόν τον πυρήνα στη λογική αυτής της λογικής, τον πυρήνα αυτής της λογικής, να τα κάνουμε αν είναι σωστά για τον τόπο και όχι γιατί μας τα ζητάει η Τρόικα, να μην τα κάνουμε αν δεν είναι σωστά για τον τόπο. Τελεία και πάμε. Εγώ ντρέπομαι ως πολιτικό προσωπικό της χώρας να μου λέει ο Τόμψεν τι να κάνω. Ναι, πολλά από αυτά όλοι ντρέπονται. Πάντως μέχρι τώρα, κύριε Ραγκούση, τα τελευταία 2 χρόνια στο Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Μητσοτάκη, επιτρέψτε. Κύριε Ραγκούση, τα τελευταία 2 χρόνια, και δεν το λέω εγώ, το λένε συνάδελφοί σας από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι βγαίνουν και λένε είτε ότι διαβάζουν το μνημόνιο, είτε ότι ο κύριος Παπανδρέου εκφοβιζόταν από την Τρόικα. Εγώ τίποτα δεν έκανα. Κανένα νόμο δεν πήγα στη Βουλή επιβάλλοντάς μου η Τρόικα. Ακόμη και για τα ταξί, για το 40ωρο στις ώρες εργασίας, για τον Καλλικράτη, για τη διάβια, για τις προσλήψεις. Όλα τα έκανα χωρίς την Τρόικα. Δεν υπάρχει όμως μόνο ατομική ευθύνη, υπάρχει και συλλογική ευθύνη. Ναι, αλλά δεν υπάρχει και τσουβάλιασμα πια. Γιατί είμαστε και πρώτων εκλογών και όλοι θα κρυθούμε. Σίγουρα. Και αυτό, σε ό,τι αφορά εσάς ως υποψήφιο, αυτό καλά κάνετε αυτό, και το διευκρινίζετε. Αυτό είναι καλό να διευκρινίζετε. Να διευκρινίσετε εσείς θέλετε. Σε αυτό έχετε δίκιο. Διεκδικούμε και ατομική στήριξη, όχι μόνο στήριξη. Φαντάζομαι, κύριε Μητσοτάκη, ότι στο τσουβάλιασμα. Αυτή την φράση που είπε ο κύριος Ραγκούζης για το τσουβάλιασμα την συμμερίζεστε και εσείς. Για ποιο λόγο το λέω? Δεν θέλετε, φαντάζομαι, να τσουβαλιαστείτε με ακραίες φωνές που ακούγονται μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και από πολλοί λένε και από συνεργάτες του κύριου Σαμαρά. Αυτό το τσουβάλιασμα, το πολιτικό, θέλετε και εσείς να τα αποφύγετε μέσα στο κόμμα σας για να αλλάξω λίγο την ατζέντα της συζήτησής μας. Ο καθένας έχει την άποψή του, κύριε Δημάδη, γιατί την εκφράζει ελεύθερα και δημοκρατικά, αν θέλετε, και μέσα στα κόμματα στα οποία συμμετέχουμε και το ίδιο αισθάνομαι και εγώ ότι κάνω μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Σας έχει ασκηθεί πάντως πολύ μεγάλη κριτική, κύριε Μητσοτάκη, από ανθρώπους του περιβάλλοντος του κύριου Σαμαρά, οι οποίοι λένε ότι λέτε και ασκείτε μια κριτική η οποία. Μου έχει ασκηθεί κριτική, αλλά πρέπει να σας πω ότι και σε αρκετά από αυτά τα οποία είπα, επιτρέψε μου ότι ενδεχομένως να δικαιώθηκα κιόλας. Ξέρετε, όλοι δίνουμε τον αγώνα μας μέσα στα κόμματα. Δίνουμε και σοκομματικές μάχες, κάποιες κερδίζουμε, κάποιες τις χάνουμε. Έτσι είναι τα μεγάλα πολυσυλλεκτικά κόμματα. Και εγώ αγωνίζομαι να προσπαθήσω να βάλω το λιθαράκι μου για να κάνω τη Νέα Δημοκρατία καλύτερη. Αν θέλετε, έχω και εγώ το δικό μου ακροατήριο στο οποίο απευθύνομαι. Κάθε υποψήφιος δεν απευθύνεται σε όλο το εύρος του, αν θέλετε, του κομματικού ακροατήριου και αυτό προσπαθώ να κάνω. Αλλά από εκεί και πέρα, οι λογικές περί τσουβαλιάσματος, θα συμφωνήσω ότι σε αυτές τις εκλογές εκτός από κόμματα κρίνονται και πρόσωπα. Και σίγουρα υπάρχει και υπήρχε ένα πρότυπο του, αν θέλετε, παλιού πολιτικάντη
υποψηφίου, ο οποίος πολιτευόταν τάζοντας ρουσφέτια, διορισμούς, επιδόματα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και σίγουρα αυτό το πρότυπο του πολιτικού εκ των πραγμάτων σήμερα πια δεν έχει καμία αναφορά στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Και αυτό δεν είναι για κακό, για καλό. Θα επιμείνω σε ερωτήσεις προς το πρόσωπό σας, κύριε Μητσοτάκη, πρωτού επανέλθω στον κύριο Ραγκούση για το ρόλο του μέσα στο Πασόκ την επόμενη μέρα και πολλά άλλα ερωτήματα τα οποία είχα να του θέσω την περίοδο που, για την περίοδο που ήταν υπουργός. Κορυφαίος υπουργός και δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου. Αλλά πρωτού πάω στον κύριο Ραγκούση, θέλω να επιμείνω σε εσάς, κύριε Μητσοτάκη. Θέλω να μου πείτε, αυτή την στροφή τη συντηρητική που κάνει ο κύριος Σαμαράς, όπως πολλοί λένε, μια στροφή συντηρητική η οποία διανθίζεται από εξαγγελίες όπως κατάργηση του νόμου της Ιθαγένειας, μια στροφή η οποία από πολλούς χαρακτηρίζεται μια στροφή εναντίον κατά των μεταναστών, μια στροφή τέλος πάντων πιο συντηρητική από αυτό το οποίο μας είχε συνηθίσει η Νέα Δημοκρατία ως κεντρό αδύναμη. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, συμφωνείτε γιατί πρέπει να είναι κανείς δεξιός για να αντιληφθεί ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλους λαθρομετανάστες. Δεν το βλέπει ο καθένας. Αυτό το βλέπει ο καθένας. Αλλά το ερώτημα είναι πώς διαχειρίζεται μια πολιτική δύναμη. Δεν είναι λαθρομετανάστες όμως. Άρα λέει ψέματα ο κύριος Σαμαράς. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Λέει ψέματα. Ο νόμος ο δικός σας έστειλε και αυτός. Εγώ δεν θα θεωρούσα. Αφήστε να τελειώσω και απαντάτε. Δεν θεωρώ ότι ήταν, αν θέλετε, το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Θέλω να είμαι δίκαιος με τον κύριο Ραγκούση. Αλλά και αυτός έστειλε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα, αν θέλετε. Πάντως δεν αφορούσε τους λαθρομετανάστες. Αυτό έχει δίκιο. Είναι ένας ευνοϊκός γενικά προορισμό. Για ξένους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ζήσουν εδώ πέρα. Πάντως ο κύριος Σαμαράς άνοιξε τα σύνορα το 1993, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η κριτική που του ασκείται. Ας κάνουμε την ιστορική μας αναδρομή σε άλλη ευκαιρία. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Και η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία τα ζητήματα του νόμου και της τάξης οφείλει να τα προωθήσει, σεβόμενοι πάντα τις δημοκρατικές παραδόσεις αυτού του τόπου. Αλλά άκουσα, ας πούμε, πάρα πολύ κριτική για το γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς είπε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει υδροφόρες για τις διαδηλώσεις αυτές που ξεφεύγουν από τα πλαίσια της διαδήλωσης χωρίς βία. Μα πείτε μου, εσείς ζείτε στην Αμερική. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει όταν. Και τώρα πήρατε βέβαια ένα θέμα το οποίο είναι εύκολο να συμφωνήσει κανείς. Δεν είναι μαζί εύκολο σας. Να συμφωνήσει και σε πολλά, αλλά είναι εύκολο να συμφωνήσει ότι χρειαζόμαστε μία. Ότι η αστυνομία είναι αυτή η οποία επιβάλλει τον νόμο και την τάξη, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται ανεκτές συμπεριφορές μικρών μειοψηφιών, κατά κανόνα προερχόμενες από την άκρα αριστερά, οι οποίες θεωρούσαν ότι μπορούν να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, ότι δεν είναι δυνατόν μέσα στα πανεπιστήμια να υπάρχουν μικρές ομάδες που κατασκευάζουν μολότοφ και να μην γίνεται απολύτως τίποτα, ότι υπήρχε στην Ελλάδα μια οργανωμένη βία της άκρας αριστεράς, η οποία έγινε αποδεκτή από το κοινωνικό σύστημα και η οποία χρειάζεται αντίλογο. Εγώ, που αυτοπροσδιορίζομαι ως, αν θέλετε, κεντροδεξιός φιλελεύθερος, σας λέω ότι αγκαλιάζω απόλυτα εγώ αυτή την ατζέντα. Πιστεύω ότι και οι δυο σας και ένας αυτός είναι και ένας λόγος. Όμως, έτσι. Πείτε μου δύο λόγια, κύριε Ραγκούση, γιατί έχετε νομίζω σηκώσει πολύ ψηλά και εσείς τη σημαία αυτού του νόμου ως ανταπάντηση σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαμαράς. Είναι πάρα πολύ βλαπτικό για τον τόπο ένας πολιτικός ηγέτης που διεκδικεί την Πρωθυπουργία να ψεύδεται ασύστολα. Ο νόμος αυτός δεν έχει να κάνει. Την ανακοίνωση που βγάλατε πρόσφατα. Ναι, δεν έχει να κάνει καθόλου με την παράνομη μετανάστευση. Αναφέρεται μόνο στους ομογενείς και στους νόμιμους μετανάστες, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Ακούστε, κύριε Δημάτη, σας παρακαλώ. 13.000 με ρουσφετολογικό τρόπο ηθαγένειες δίνονταν στην Ελλάδα πριν από αυτό το νόμο. Μετά τον νόμο Ραγκούση που θέλει να καταργήσει ο κύριος Σαμαράς και να μας γυρίσει στο ρουσφετολογικό καθεστώς, δίνονται οι μισές, 6.500 κατέτος, μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες διαφανείας. Μισό λεπτό. Μην επικεντρωθούμε όμως. Μισό λεπτό. Μιλώντας για την παράνομη μετανάστευση, εγώ έφτασα να υποβάλω γραφή παρέτηση. Γιατί θυμηθήκατε το θέμα της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης. Όχι εσείς προσωπικά, αλλά μια φράση απλά για αυτό το θέμα. Δεν αφορά τον νόμο όμως και θα δώσει τόσο πολλά. Ο κύριος Σαμαράς το έχει αναγάγει σε εμείς το θέμα να πάρει. Παρακαλώ, τελειώστε και θα απαντήσω. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς που άνοιξε πράγματα σύνορα το 1991 με μια άφρονα πολιτική απόφαση έχει προσωπική ιστορική ευθύνη για αυτό που ζει η Ελλάδα με την παράνομη μετανάστευση. Κατηγορεί ένα νόμο που αν τον καταργήσει θα μας γυρίσει σε ένα καθεστώς που παίρνανε Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί μεγαλοπαραγόντων φίλων του εκάστου Υπουργού Εσωτερικών την ελληνική ηθαγένεια. Εγώ για την Ιπατία έφτασα να υποβάλω γραπτό στην παρέτησή μου. Για να μην δοθούν άδειες παραμονής στους απεργούς πείνας. Απεργούς πείνας που ένα χρόνο πριν η κυβέρνηση Καραμαλή Παυλόπουλου Σαμαρά είχε υποκύπτοντας απεργία πείνας δώσει άδειες παραμονής. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πει κανείς. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση για το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και για το παιχνίδι εντυπώσεων το οποίο παίζεται. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή την εποχή με τα περιβόητα κέντρα υποδοχής λαθρομεταναστών. Φοβάμαι ότι δεν πείθει κανέναν ότι θα έχει οποιαδήποτε συνέχεια. Διότι δυστυχώς γίνεται ένα μήνα πριν τις εκλογές, γίνεται πρόχειρα και γίνεται από έναν υπουργό, ο οποίος εκπέμπει ένα φοβερό άγχος ότι θέλει να δείξει ότι έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και έναν υπουργό, που λυπάμαι που το λέω και το λέω και δημόσια, δεν είναι δυνατόν σήμερα, σε προεκλογική περίοδο, υπουργός δημόσιας τάξης, ο οποίος δεν είναι υπηρεσιακός, να κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις
στην εκλογική μας περιφέρεια, τη Β' Αθηνών, με 5 κλούβες ΜΑΤ, εντάξει, εκμεταλλευόμενος κατά απαράδεκτο τρόπο την υπουργική του ιδιότητα. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι τελείως αντί... Μην φαίνεται σε δύσκολη θέση και δεν περιμένω απάντηση από τον κύριο Ραγκούση. Εγώ δεν έχω. Δεν περιμένω απάντηση. Δεν το γνωρίζω, αλλά είναι τόσο σοβαρή καταγγελία που αν ισχύει, κύριε Μητσοτάκη, καταλαβαίνετε ότι δεν αρκεί να το πείτε. Δηλαδή τώρα αυτό που κάνετε είναι μεγάλη καταγγελία. Δεν νομίζω ότι κάθε προεκλογική συγκέντρωση του κ. Σοχοίδη συνοδεύεται για πολλού. Γιατί πρέπει να προστατεύεται, διότι είναι στόχο. Με 5 κλούβες ΜΑΤ. Δεν ξέρω. Τώρα το θέμα τη συζήτηση δεν είναι ο κ. Σοχοίδη. Εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω εξ αρχή, κύριε Μητσοτάκη. Είναι όμως ένα προφίλ άσκηση ηγεσία και μία αιμονή σε δημιουργία προεκλογικών εντυπώσεων, η οποία φοβάμαι ότι θα ήταν. Νομίζω ότι δεν έχουμε και την απάντηση του κ. Χρυσοχοίδη. Δεν είναι και παρόν και νομίζω ότι δεν είναι πρέπει αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε τη συζήτηση στο θέμα αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ραγκούση, πρωτού επιστρέψω στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχω και αρκετά να τον ρωτήσω και τον ίδιο. Κύριε Ραγκούση, είχα χθες εδώ στο στούντιο την κυρία Κατσέλη. Ήταν κορυφαία υπουργός. Είχα προχθές και τον κύριο Παπακοσταντίνου. Αυτό το οποίο εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι το γεγονός ότι αφήνονται πάρα πολλές αιχμές για τη διετία αυτή που κυβέρνησε ο κύριος Παπανδρέου τη χώρα. Ο κύριος Παπανδρέου, μην ξεχνάμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά σας έφερε στην κεντρική πολιτική σκηνή, σας έβαλε υποψήφιο επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την Ευρωβουλή, επικεφαλής του. Τον κύριο Παπακοσταντίνου είχε εμένα. Στο ψηφοδελτίο, ναι. Δεύτερος νομίζω είσαστε. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας όμως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και σήμερα υπάρχουν πολλοί που λένε ότι ο κύριος Παπανδρέου αυτή τη στιγμή, ερχόμενος αντιμέτωπος με την ιστορία και κάνοντας έναν απολογισμό του έργου του, δεν τα έχει πάει και τόσο καλά, ή τουλάχιστον δεν τα έχει πάει τόσο καλά όσο ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί και ότι θα είχε δεσμευτεί προεκλογικά το 2009. Ήσασταν τότε άνθρωπος πολύ στενά συνδεδεμένος μαζί του και πιστεύω είστε και σήμερα. Αλλά πώς βλέπετε όλη αυτή την κριτική η οποία ασκείται στον κύριο Παπανδρέου και εσείς, αν θεωρείτε ότι είναι άδικη ή θεωρείτε ότι είναι εκ των υστέρων κριτική που γίνεται στο πρόσωπό του? Καλά, ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι άδικης κριτικής και εκ των υστέρων κριτικής και κριτικής προερχόμενης από λαϊκιστές, δημαγωγούς, ανεύθυνους, οι οποίοι γεμίζουν τον ελληνικό λαό ψέματα, δεν υπάρχει καμία φωλή. Προχθές βγήκε ο Καμένος και έλεγε ότι το και το, ας πούμε. Τώρα, αν μιλάτε για την κυρία Κατσέλη, να σας πω, η κυρία Κατσέλη έφτασε να ομολογήσει δημοσίως ότι η ίδια ως υπεύθυνη για το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ λυπάται πολύ και κάνει αυτοκριτική της, που δεν είδε ότι οι αγορές μπορεί να κλείσουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά όταν εγώ άκουσα αυτή τη δήλωση της κυρίας Κατσέλη, εξοργίστηκα. Γιατί η κυρία Κατσέλη, όταν λέει ότι κάνουν αυτοκριτική μου, ότι δεν είδα να κλείνουν, ότι μπορεί να κλείσουν οι αγορές, στην πραγματικότητα έπρεπε να πει εκείνη τη στιγμή: εξαφανίζομαι τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Το λιγότερο που όφιλε να πει. Ναι, και εσείς βέβαια, λοιπόν, κύριε Ραγκούση, ως κυβέρνηση δεν είδατε ότι κλείναν οι αγορές την περίοδο εκείνη. Αφού σας λέω ότι ομολόγησε η υπεύθυνη του οικονομικού μας προγράμματος ότι δεν μπορούσε να το προβλέψει. Δεν το πρόβλεψε και κάνει αυτοκριτική της. Εγώ θέλω να σας πω δύο πράγματα, τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα ντοκουμέντα. Εμείς πήραμε τις αποφάσεις στο πρώτο μνημόνιο και ασκήσαμε την πιο αυστηρή πολιτική λιτότητας από το 1994 και μετά τον Μάιο του 2010. Κόψαμε 14ο μισθό, μειώσαμε συντάξεις, αυξήσαμε φορολογικούς συντελεστές. Πήγαμε σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και νικήσαμε, κύριε Δημάτη. Μέχρι τον Ιούλιο του 2011. Και τότε νικήσατε, δεν ήταν εκλογικά πάλι, μην το λέτε. Ότι στην περίπτωση που δεν μας ψηφίσετε, θα πάμε σε εκλογές. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, βεβαίως. Και ξέρατε όμως και το πόσο. Το επόμενο εκβιαστικό δίλημα ήταν το δημοψήφισμα. Και θυμάστε τι. Να σας πω, όχι πριν το δημοψήφισμα, κύριε Μητσοτάκη, μέχρι τον Ιούλιο του 2011 το Πασόκ ήταν πρωτοκόμμα στις δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ που είχε επιβάλει ένα σωρό δυσάρεστα μέτρα στους Έλληνες πολίτες. Γιατί είχαν εμπιστοσύνη και γιατί βλέπαν αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως. Γιατί αυτή η κυβέρνηση μετά το 9 ήταν ο πυροσβέστης. Γιατί ακολουθήσατε τελείως λάθος πολιτική. Διότι πράγματι είχαν ελπίδες, λέγανε θυσίες, αλλά με ελπίδα. Και όταν φάνηκε ξεκάθαρα τώρα, κύριε Ραγκούση, εάν σας είχε βγει. Μα τώρα αναφερθήκατε στον κύριο Παπανδρέου. Αν είχε βγει λάθος πολιτική ο κύριος Σαμαράς. Αν είχε βγει το πρόγραμμα. Αν είχε βγει το πρόγραμμα. Και όλοι ευχόμασταν να είχε βγει. Να είχατε κάνει το σωστό. Πρωτογενές πλεόνασμα γραφείο το τρίμηνο. Θα είχε φύγει ο κ. Παπανδρέου. Λοιπόν, θα κύριε... είχε φύγει κακήν κακό ο κ. Παπανδρέου αν ήταν επιτυχημένη η πολιτική. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Ένα εύλογο ερώτημα. Απέτυχε εκτρά. Μιλούμε τώρα για αποτυχημένες πολιτικές. Ο κ. Σαμαράς καταψηφίζει το πρώτο μνημόνιο και διαγράφει την τώρα Μπακογιάννη γιατί το υπερψήφισε. Και ένα χρόνο μετά υπερψηφίζει το δεύτερο μνημόνιο και διαγράφει ένα σωρό βουλευτές γιατί το δεύτερο μνημόνιο δεν το ψήφισαν. Λοιπόν, αν μιλούμε για αποτυχημένες πολιτικές, για παλινδρομήσεις και για παλινοδίες, νομίζω ότι ένα συνορισμός. Εμείς κάναμε τα λάθη μια κυβέρνηση η οποία
πάσχισε να διαχειριστεί τα δημοσιονομικά απορρίμματα της μεταπολίτευσης. Καθυστερήσαμε σε κύριους τομείς. Όπου δεν καθυστερήσαμε σε όποιους τομείς, εξυγειάναμε το σύστημα. Δέστε τώρα, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ένας κατάλογος 77 νέων μέτρων που πρέπει να πάρει η επόμενη κυβέρνηση. Δεν θα βρείτε μέσα την αυτοδιοίκηση σε αυτά. Γιατί κάναμε καλή κράτη. Δεν θα βρείτε τις προσλήψεις. Γιατί βάλαμε το ΑΣΕΠ παντού. Αισθάνεστε πολιτική μοναξιά σήμερα, κύριε Ραγκούση, στο κόμμα υπό την κυριαρχία του κύριου Βενιζέλου, με τον κύριο Βενιζέλου να παίρνει σαφείς αποστάσεις από την περίοδο του κυρίου Παπανδρέου? Κοιτάξτε, ανήκετε στα παπανδρεϊκά, έτσι σας εντάσσουν, στην κατηγορία των παπανδρεϊκών στελεχών. Κοιτάξτε. Εγώ αισθάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει όπως πρέπει να αλλάξει ριζικά και το πολιτικό σύστημα. Και επίσης αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε πολλοί αυτοί που το παλεύουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να ρωτήσω εσάς αυτό το οποίο νομίζω ανέφερε ο κύριος Ραγκούσης και το οποίο είναι άξιο λόγου και σχολιασμού από μέρους σας. Πώς δικαιολογείται αυτή η μεταστροφή, αυτή η κολοτούμπα που λένε κάποιοι ότι έκανε ο κύριος Σαμαράς με την καταψήφιση του πρώτου μνημονίου, την υπερψήφιση του δεύτερου, διέγραψε αυτούς οι οποίοι ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο, διέγραψε αυτούς οι οποίοι ψήφισαν κατά του δεύτερου μνημονίου? Δεν είναι λίγο σχιζοφρενικό όλο αυτό? Στο θέμα των διαγραφών, γιατί ξέρετε ότι έχω μια πάγια άποψη. Γενικά, επί της αρχής, δεν είμαι υπέρμαχος των διαγραφών. Και αυτό συνδέεται, κύριε Μητσοτάκη, και με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Αν και εσείς αισθάνεστε πολιτική μοναξιά αντίστοιχη με αυτή την οποία αισθάνεται ενδεχομένως ο κύριος Ραγκούσης στο δικό του κόμμα. Η κριτική μας στο πρώτο μνημόνιο δικαιώθηκε. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο η καταψήφιση, όσο το γεγονός ότι πράγματι κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι ο πρόεδρος, αλλά κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σήκωσαν πολύ ψηλά τη σημαία του αντιμνημονιακού αγώνα. Και καλλιέργησαν μια εντύπωση ότι υπήρχε η δυνατότητα, αν θέλετε, μια δραστική απεμπλοκή από το μνημόνιο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, αν θέλετε, μας προέκυψε στην πορεία, διότι όταν υπερψηφίσαμε το δεύτερο μνημόνιο, πράγματι κάποιοι εντός της παραταξής μας δυσκολεύτηκαν να αποδεχθούν αυτή την προσαρμογή συντακτική μας. Ψηφίσαμε το δεύτερο μνημόνιο, διότι η χώρα μετά τις απίστευτες παλινοδίες του κ. Παπανδρέου, ειδικά με το δημοψήφισμα, είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Και αν δεν είχε προκύψει μια κυβέρνηση Παπαδήμου πρώτα, γιατί αυτό είναι το πρώτο στάδιο, το Νοέμβριο του 2011, ήταν πάρα πολύ πιθανόν η χώρα να είχε καταρρεύσει. Γι' αυτό το κάναμε, μα τύχησε πολιτικά. Μην έχετε καμία αμφιβολία, αυτό το βλέπετε. Τα απόνερα, αν θέλετε, αυτή τη απόφαση. Μα τύχησε πολιτικά, αλλά αισθανόμαστε εντάξει με τη συνείδησή μα, κάναμε το εθνικά υπεύθυνο και προσαρμόσαμε τη στρατηγική μα σε μια εθνική ανάγκη. Θα μπορούσαμε εύκολα να είχαμε πει όχι, θα είχαμε 50% στις δημοσκοπήσεις και η χώρα θα είχε καταρρεύσει πολύ πιθανόν στα χέρια μας. Δεν το κάναμε, αναλάβαμε το κόστος της επιλογής μας και στεκόμαστε τουλάχιστον σήμερα υπεύθυνα απέναντι στον ελληνικό λαό, λέγοντας το ότι ναι, προσαρμοστήκαμε για να σώσουμε τη χώρα, για να κερδίσουμε χρόνο, αλλά εμείς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση αυτής της πραγματικότητας από ό,τι είναι το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μητσοτάκη, έχω να σας κάνω ακόμα μια-δυο ερωτήσεις. Με ρωτήσατε για την πολιτική μοναξία. Να κάνουμε μια παρένθεση. Να αποδεσμεύσω θέλω τον κύριο Ραγκούση, διότι ξέρω ότι έχει ένα προγραμματισμένο ραντεβού αμέσως μετά. Κύριε Ραγκούση, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εγώ, εδώ. Να πούμε ότι ο κύριο Ραγκούση είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Β' εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Παίρνει και το βάφτισμα του πυρός, αν δεν κάνω λάθος. Ήθελα να το πάρω από το 2009, δεν με αφήσατε για να υπηρετήσω το κοινωνικό σύνολο. Τη συλλογική προσπάθεια της παράταξης. Δεν σας άφησε ο κύριος Παπανδρέου? Ναι. Είναι νέος στη Β' Αθηνών ο κύριος. Καλή επιτυχία. Αλλά γεννημένος και μεγαλωμένος. Και τώρα ανακαλύπτει τις ομορφιές και τις δυσκολίες αυτής της αχανούς εκλογικής περιφέρειας, την οποία αν είχαν εισακουστεί απόψεις κάποιων εξημών, θα την είχαμε σπάσει σε μικρότερα κομμάτια εδώ και πολύ καιρό. Καλή επιτυχία στον κύριο Ραγκούση. Εγώ θέλω να επανέλθω σε εσάς, κύριε Μητσοτάκη, και θέλω λίγο να πάμε σε κάποια άλλου είδους ερωτήματα, όπως για παράδειγμα το αν πιστεύετε ότι πορεία των ετών, η πορεία των χρόνων και των δεκαετιών αυτών, από τότε που κυβέρνησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης την Ελλάδα, πιστεύετε ότι τον έχουν δικαιώσει πολιτικά? Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος ότι θα πείτε ναι, αλλά κάνοντας τον απολογισμό μετά σημασία από... δεν έχει, τι λέω εγώ, είμαι προκατελημένος. Σημασία έχει, εάν το πιστεύει αυτό, ένα κομμάτι της ελληνικής, σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Η αλήθεια είναι, κύριε Δημάδη, ότι αν διαβάσετε τις προγραμματικές δηλώσεις τη κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Απρίλιο του 1990, θα διαπιστώσετε ότι δυστυχώς 22 χρόνια μετά συζητάμε περίπου τα ίδια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αυτή προχώρησε ιδιωτικοποίησης, τόλμησε να ταράξει τα νερά, έβαλε σε τάξη το ασφαλιστικό σύστημα, άντεξε 20 χρόνια το ασφαλιστικό σύστημα με μια γενναία παρέμβαση η οποία έγινε τότε, προσπάθησε να μικρύνει το κράτος. Πιστεύω ότι συνολικά η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη. Συνολικά η κοινωνία δεν ήταν όριμη εκείνη την εποχή να δεχθεί αυτές τις παρεμβάσεις. Αλλά πιστεύω επίσης ότι και από τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λέει με συνέπεια ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε περισσότερα από όσα παράγουμε. Νομίζω ότι σε αυτή την κεντρική του θέση δικαιώθηκε. Για την πολιτική μοναξιά που σας ρώτησα πριν, έχω δίκιο?
Όχι κατά ανάγκη. Γιατί ξέρετε κάτι, όχι, εγώ έχω δει τις τοποθετήσεις σας όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές φωνές μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και φωνές από συνεργάτες του Αντώνη του Σαμαρά. Έχετε, νομίζω έχετε κοντραριστεί με κάποιους από αυτούς και δημόσια. Ναι, αλλά αυτό αν θέλετε δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Και θα σας πω, κακό δεν είναι. Απλά είναι δείγμα, νομίζω, κάποιες κατάστασης η οποία αυτή τη στιγμή επικρατεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δείγμα, αν θέλετε, ότι τα μεγάλα κόμματα εκ των πραγμάτων έχουν κάποιες δυσκολίες και αυτό ενδεχομένως να είναι πλήρως αναμενόμενο, έχουν δυσκολίες να αλλάξουν. Εγώ, αν θέλετε, είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι τα κόμματα τα μεγάλα και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αλλάξει δραστικά για να γίνει πιο αξιόπιστη. Ίσως έχω βγει. Είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι αργά αλλά σταθερά ναι. Θα ήθελα να κινηθεί πιο γρήγορα, προφανώς, δεν το κρύβω. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Σας είπα πριν τις απόψεις μου για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο πολιτικό σύστημα. Σας είπα ότι πριν από ένα χρόνο δεν είχα στήριξη. Σήμερα την έχω. Και αυτό νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτο. Προφανώς και θα ήθελα να είχαν γίνει κάποια πράγματα πιο νωρίς. Αλλά μερικές φορές κάποιοι τολμούμε να πούμε κάποια πράγματα πιο προχωρημένα. Κάποια γίνονται, κάποια δεν γίνονται. Κάποιοι θέλουν να μείνουν πίσω. Κάποιοι έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία. Έφυγαν. Και αν θέλετε, για κάποιους στεναχωριέμαι. Για κάποιους άλλους όχι. Το λέω ευθέως, όχι σε προσωπικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο. Δεν έχω προσωπικές διαφορές με κανέναν. Δεν πρέπει να υπάρχουν προσωπικές διαφορές στην πολιτική, σε πολιτικό επίπεδο. Κύριε Μητσοτάκη, ποιες είναι οι σχέσεις σας σήμερα με τον κύριο Σαμαρά? Θεωρείτε ότι έχετε υποστεί ένα είδος μιας συμπεριφοράς και μιας τάσης από μέρους του σκεπτικισμού απέναντι σας? Όχι, μια χαρά είναι. Μεροληψίας. Όχι, μια χαρά είναι. Η σχέση μου, ο κύριος Σαμαράς με εμπιστεύθηκε τη θέση του τομέα αρχιπεριβάλλοντος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε. Πιστεύω ότι έχω φέρει πέρας αυτό το έργο μου. Πιστεύω ότι το περιβάλλον δεν αποτελεί πια προνομιακό χώρο της αριστεράς και νομίζω ότι έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου σε αυτή την κατεύθυνση. Αισθάνομαι ότι συμμετέχω σε αυτό το οποίο αποκαλείται, αν θέλετε, ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εν τη ευρεία έννοια. Ποτέ δεν είχα, αν θέλετε, περιορισμού στο τι θα πω. Ποτέ και θέλω να το πω δημόσια. Φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να σας διαγράψουν από την Νέα Δημοκρατία, κύριε Μητσοτάκη? Ούτε απειλές περί διαγραφής, γιατί εγώ είπα κάτι, κύριε Δημαρχέ, σε μια δύσκολη, αν θέλετε, προσωπική στιγμή. Εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι εγώ μένω στη Νέα Δημοκρατία. Παραμένω σταθερός και συνεπής στη Νέα Δημοκρατία και θέλω να βοηθήσω να γίνει η Νέα Δημοκρατία καλύτερη και μεγαλύτερη. Αυτό είπα εξ αρχής. Ήμουν πάρα πολύ συνεπής στη στάση μου. Ούτε αληθόρησα για μια στιγμή προς άλλες κατευθύνσεις και καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Και σε, αν θέλετε, και σε μια οικογενειακή πολιτική διαφορά, όχι προσωπική σε καμία περίπτωση. Και πιστεύω ότι αυτό μου έδωσε και εμένα το δικαίωμα να αποδεικνύω ότι αγωνίζομαι για το καλό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, όχι, ουδέποτε είχα τέτοιο θέμα, ούτε απειλές για διαγραφές, ούτε απολύτως τίποτα. Αισθάνεστε αυτό το διαχωρισμό που λένε ότι υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ μητσοτακικών και καραμαλικών? Όχι, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Από όλους? Θεωρώ ότι ανήκουν στο παρελθόν πλήρως. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια τέτοιες προσωπικές ταμπέλες στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με την έννοια, αν θέλετε, των προσωποπαγών ομάδων του παρελθόντος. Αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω μας και θα σας έλεγα ότι δεν είναι και κακό που τα αφήσαμε πίσω μας. Και τι απαντάτε σε αυτούς οι οποίοι ασκούν μια κριτική, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους λεγόμενους εκπροσώπους οι οποίοι προέρχονται από πολιτικά τζάκια? Υπάρχει αυτή η κριτική της οικογενειοκρατίας, την οποία είμαι βέβαιος ότι την έχετε δεχθεί. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Θεωρείτε ότι είναι άδικη ή θεωρείτε ότι σας αδικεί? Όχι, είναι δίκη. Η συνολική κριτική είναι δίκη. Γιατί πράγματι υπάρχουν, θα μου πείτε, πολιτικές οικογένειες υπάρχουν και στην Αμερική, υπάρχουν και σε άλλα μέρη του κόσμου υπάρχουν. Αλλά θα σας έλεγα ότι εδώ πέρα ενδεχομένως να είχαν μια υπερβολικά μεγάλη εκπροσώπηση, τουλάχιστον σε κόσμο. Πιστεύετε ότι αν δεν ήσασταν γόνος της οικογένειας Μητσοτάκη σήμερα, θα ήσασταν αποδεσμευμένος από ένα βαρύδι το οποίο αισθάνεστε ότι φέρετε? Δεν θεωρώ, τιμώ την οικογένειά μου. Δεν το λέω για την οικογένειά σας. Τιμώ την οικογένειά μου, τιμώ το όνομά μου και πρέπει να σας πω ότι παρότι εγώ για πολλά χρόνια ήμουν εκτός πολιτικής, δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα, θεωρώ ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Μετανιώσατε για το γεγονός ότι μπήκατε στην πολιτική? Όχι, καθόλου. Αν να πάρετε ξανά την απόφαση, θα κάνετε την ίδια απόφαση? Θα κάνω το ίδιο και αν κάποια στιγμή αισθανθώ, κύριε Δημάδη, ότι δεν έχω να προσφέρω κάτι, βέβαια μπορεί να το αποφασίσουν και πολίτες λογαριασμών που ξέρετε. Εκλογές έχουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό που ξέρω είναι ότι μπορώ κάλλιστα να έχω μια πάρα πολύ καλή ζωή και διαδρομή επαγγελματική εκτός πολιτικής, χωρίς καμία δυσκολία, είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Έχω το βιογραφικό να το υποστηρίξω. Αυτό με κάνει, πιστεύω, καλύτερο πολιτικό. Μου δίνει άλλους βαθμούς ελευθερίας. Και ξέρετε γιατί σας την έκανα την ερώτηση αυτή και κλείνω με αυτό? Γιατί είχα εδώ πέρα την 1η Μαΐου την Ντόρα Μπακογιάννη,
την οποία τη ρώτησα αν θα συμβούλευε ποτέ τον Κώστα Μπακογιάννη να μπει στην πολιτική και μου λέει όχι, θα το συμβούλευε να μην μπει στην πολιτική. Βέβαια, οι προσωπικές επιλογές είναι δικές του. Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε την επιλογή. Εμένα τα παιδιά μου είναι πιο μικρά. Και επειδή... Να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι, και επειδή, αν θέλετε, βιώνουν και αυτά τις δυσκολίες μιας πολιτικής οικογένειας, σας επιβεβαιώνω ότι είναι δύσκολο να πείσω τα ίδια μου τα παιδιά για την πολιτική. Ασχολούνται με την πολιτική. Είναι 15 και 14. Ευτυχώς ακόμα έχουν περιθώριο να περιορίζονται στα όποια κοινά του σχολείου. Και κάτι τελευταίο. Μία τελευταία ερώτηση, εξίσου κάπως πιο προσωπική και όχι τόσο πολιτική. Ποια είναι η τελευταία συμβουλή που πήρατε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και ποια είναι η συμβουλή, η τελευταία την οποία δώσατε στην Τώρα Μπακογιάννη? Αν μπορείτε να μας την αποκαλύψετε. Κοιτάξτε, δεν θα σας πω το ελπίζω να μην μπαίνω στα πολύ οικογενειακά, αλλά είχα πάντοτε αυτές τις ερωτήσεις στο μυαλό μου. Θα απαντήσω. Το δεύτερο, εξάλλου, οι απόψεις μου είναι γνωστές για το θέμα αυτό. Τις έχω εκφράσει και δημόσια. Μερικές φορές τα φέρνει έτσι η ζωή, που μπορεί και στην πολιτική να ακολουθήσουν δύο αδέρφια διαφορετικούς δρόμους. Δεν είναι συνηθισμένο, δεν είναι και τελείως ασυνήθιστο. Από εκεί και πέρα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παραμένει και σήμερα ένας άνθρωπος, ένας πάρα πολύ ποιοτικός και ωραίος συνομιλητής, και είμαι τυχερός που έχω τέτοια πρόσβαση σε αυτόν. Δεν συμφωνώ σε όλα μαζί του. Συμφωνώ σε αρκετά. Εντάξει, ο ίδιος πάντα ήταν υπέρμαχος της άποψης, το λέει πάντα, ότι λες την αλήθεια όσο μη και αν είναι. Νομίζω ότι και σε αυτό ενδεχομένως να δικαιώθηκε. Την είπε την αλήθεια, δεν κατέστη συμπαθής με την αλήθεια την οποία έλεγε, αλλά αν μη τι άλλο είναι αυτό σήμερα... Αυτό σας έχει αποτρέψει από αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι θέλετε να λέτε την αλήθεια, δεν νομίζω σας έχει ότι αποτρέψει? Νομίζω ότι λέω την αλήθεια με τον δικό μου τρόπο, ναι. Γιατί εντάξει, άλλη γενιά, έχουμε με μεγάλη διαφορά ηλικία, προφανώς κανείς δεν είναι κλόνος του άλλου. Λέω την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, όπως την εισπράττω, και ενδεχομένως και όσο περνάει ο χρόνος και με την κρίση την οποία βλέπω στην πολιτική, αισθάνομαι υποχρεωμένος να τη λέω ακόμα πιο όμα. Δηλαδή να στρογγυλεύω, ίσως όλοι στρογγυλεύουμε λίγο, μη χάνεστε. Ναι. Όλοι στρογγυλεύουμε λίγο. Το θέμα είναι, ίσως με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να στρογγυλεύω ακόμα λιγότερο, ότι αλλιώς δεν νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πολιτεύεται κανείς σε αυτή τη μεγάλη κρίση, αν δεν μπορεί να κοιτάξει κατάματα τους πολίτες και να τους πει: εγώ αυτά πιστεύω. Αν σας αρέσουν, στηρίξτε με. Αν δεν σας αρέσουν, μη με στηρίξετε. Τουλάχιστον θα ξέρετε που στέκομαι. Μάλιστα. Κύριε Μητσοτάκη, με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε μια τελεία στην παρουσία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, να πούμε πρωτού αποχαιρετήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Και καλή επιτυχία, κύριε Μητσοτάκη, και καλό αγώνα. Ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι προσδοκά να έχει υψηλά ποσοστά στη Β' Αθηνών, ωστόσο είναι εξίσου μια δύσκολη περιφέρεια. Μην ξεχνάτε ότι η Β' Αθηνών είναι παραδοσιακά μια περιφέρεια στην οποία η Νέα Δημοκρατία ήταν κάτω από τα εθνικά της ποσοστά. Ναι. Άρα είναι εξ ορισμού μια δύσκολη περιφέρεια με πολύ δύσκολες περιοχές, και που θέλει πολύ, πολύ αγώνα και πολύ τρέξιμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Και καλή δύναμη.